Τώρα, τι ιστορία είναι αυτή με τον Πολάκη. Εδώ μιλάμε για μεγάλη θύαλα. Δεν είναι μικρή ιστορία αυτή. Ξεκίνησε από το χαιρετάκι, άνοιξε ο λογαριασμό, φαίνεται ότι ο κύριο Πολάκη κρατούσε ε, βεντέτα για το στραπάτσο που έφαγε με την υπόθεση χαιρετάκι. Δεν <κυρίζον> ξέρω αν <κυρίζον> το διαβάζει στο ίδιο. Κράτα και μία βάση όμω ότι είναι σε μια δι πολύ δυσχερή θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με την ομόφωνη, το mm -hmm. σημειώνω αυτό, ομόφωνη καταδίκη του Νίκου Παπά ο οποίο Νίκο Παπά, επειδή το λένε με έναν τρόπο δικό του, θέλω να το. λίγο μία προτασούλα να πω γι' αυτό. Ο Νίκο Παπά δεν καταδικάστηκε γιατί έβαλ, έφτιαξε έναν διαγωνισμό για να, βάλουν, για να πληρώσουν οι καναλάρχε την άδεια. Mm -hmm. Οι καναλάρχε να πληρώσουν. Mm -hmm. Δεν είπε, δεν κανεί όχι. Mm -hmm. Ο Νίκο Παπά καταδικάστηκε με μια ατιμωτική για πολιτικό, προσε... όχι μόνο για υπουργό, Ατιμοτική για πολιτικό. Κανένα πολιτικό δεν θα ήθελε να καταδικαστεί για παράβαση καθήκοντο. Mm. Γιατί πράγμα, διότι χειραγώγησε προ όφελό του τον διαγωνισμό που έστησε. Γι' αυτό καταδικάστηκε. Όχι γιατί έβαλε πρόστιμα στου Καναλάρχε. Το ΣΥΡΙΖΑ το διαδίδει με έναν τρόπο ότι να, ορίστε, πήγε να κάνει κάτι στου Καναλάρχε και ήρθε το σύστημα mm. τη Ελλάδο. Mm. Και καταδίκασε τον Νίκο Παπά. Καθόλου. Ο Νίκο Παπά καταδικάστηκε για χειραγώγηση. Το, το κοιτάω και το λέω στου φίλου και τι φίλε μα κάνουν την τιμή να μα παρακολουθούν. Για χειραγώγηση του διαγωνισμού μαζί με τα βοσκοτόπια κτλ. για να φτιάξει το Syriza Channel. Mm. Γι' αυτό καταδικάστηκε mm. ο Παπά. Αυτό που ο ίδιος στην άκρη. Και η κυβέρνηση τότε είχαν σηκώσει ω λάβαρο Βεβαίως. με την επικεφαλίδα ε, αποκατάσταση νομιμότητα. Ναι. Έτσι, αυτό. Το δίσδυμο, αυτό δεν το λάβω. Και ο επιχειρηματία και ο, ο υπουργό καταδικάστηκαν, καταδικάστηκαν για χειραγώγηση. Επαναλαμβάνω, χειραγώγηση του διαγωνισμού. Για να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ Channel με τα κόλπα, τα βοσκοτόπια και τα σχετικά. Το, αυτό όμω σε, σε έφερε σε δινή θέση τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν το περίμεναν ή όχι, αλλά δικά του θέματα είναι αυτά. Mm. Δεν με απασχολούν εμένα. σω να του είχε πάρει ε, ε, μαζί. Να τους είχε πάρει η, η οσμή που άφησε, η, η αίσθηση που άφησε η κυρία Ισαγγελέα. Ναι. Αλλά ήρθε όμως σε... ομόφωνη, προσέξτε, ομόφωνη απόφαση. Ναι. Ομόφωνη, γιατί είδα σχόλια του τύπου ότι. Ε, αυτό, το ομόφωνο ότι είναι και το στημένο. Ναι, ο αλλά είναι ομόφωνο. Ο Παπασίου, χθε θα τον έχουμε σε λίγη ναι. ώρα κοντά μα, τον ε, συνάδελφό μα ε, και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι αυτό αποδεικνύει το πόσο στημένο ήταν Μπά, όλο αυτό. Δεν λοιπόν, είναι αυτό. Είναι σε ένα, του Παπά Το βάζουμε στην άκρη. Ε, αλλά... Μια και είσαι στον κύριο Παπά, ναι. για να το, μιας και το, το άνοιξε αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο κύριο Παπά θα κατέβει κανονικά στι εκλογέ. Θα τον κρίνει ο λαό. Δεν υπάρχει διάθεση αυτό, αυτό θα το δούμε. να εξαιρεθεί από τα ψηφοδέλτια. Για μένα είναι στα ζητούμενα. Αυτό είναι στο ζητούμενο τη εβδομάδα. Mm. Διότι εδώ τώρα με αφορμή αυτό, με αφορμή την, την καταδικαστική, ομόφωνη κα, απόφαση καταδικαστική για τον Νίκο Παπά, μια ατιμωτική επαναλαμβάνω ποινή, δεν, δηλαδή κανονικά πολιτικό ε, πολιτικός, μετά από αυτή την ποινή αποσύρεται. Αποσύρεται. Mm. Κλείνει την... Κακή του περίοδο και επανέρχεται αν θέλει να επανέλθει, αλλά δεν θα του πω εγώ τι θα κάνει. Mm -hmm. Όμω με αυτή την ατιμωτική ποινή ε, ε, τώρα έχουν περάσει πια οι εποχέ να κουνούνται αυτά λάβαρα. Γιατί αυτά μα γυρίζουν πίσω 30 χρόνια. Mm -hmm. Κοσκοτά, καταδικαστέντε κοσκοτά κτλ. Νομίζουν στο ΣΥΖΟ θα πάρουν την ε, ε, έγκλη εκείνη περίοδο. Εκείνη η περίοδο ε, τέλειωσε, τη ζήσαμε. Ε, νέοι άνθρωποι ξέρουν, ξέρουν τι συνέβη τότε. Λοιπόν, εδώ κοντεύουμε να τα ξεχάσουμε εμείς. Λοιπόν, άρα έχουμε ένα θέμα εκεί που είναι ανοιχτά. Αυτό το θέμα δίνει την, δίνει την αφορμή στον Παύλο Πολάκη να επανέλθει second, πάμε το κάνει remake. Mm -hmm. Είχαμε Πολάκης χαιρετάκης την προηγούμενη Δευτέρα, mm -hmm. τέτοια ώρα, καλή ώρα τα λέγαμε. Mm -hmm. Μία εβδομάδα μετά, τι κάνει ο Πολάκης, δηλαδή χθε κάνει ένα κολλάζ. Παίρνει ένα tweet... Στο οποίο είναι οι προγραφέ των δικαστικών, των 13 που έχουν βγάλει ομοφόνο την απόφαση, δεν είναι δικό του ε, tweet αυτό. Αυτό είναι tweet ενό μια κυρία. Είναι πραγματική, δεν είναι, δεν ξέρω. Πάντω εκφράζει ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Αυτό δεν καταδικάστηκε. Το παίρνει αυτό ο κ. Ποντζή. Παίρνει αυτό. Παίρνει μια πολιτική πλατφόρμα. Αν δει ο Πολάκη αυτά που γράφει, είναι πλατφόρμα. Ναι, ναι. πλατφόρμα. Είναι ένα μανιφέστο. Μεβαίως, μεβαίως. Είναι ένα κόμμα το οποίο έρχεται από τον αυριανισμό εκείνη εποχή. Ε, επενδύει πάνω στα αντιδεξιά σύνδρομα. Υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι για να καταλήξω στο τέλο, δεν ξέρουμε πόσο εύκολη θα είναι η απόφαση που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Αλλά απλώ να δούμε λίγο το σκηνικό. Mm. Παίρνει από κάτω ένα άλλο tweet που είναι οι προγραφέ των τραπεζό στελεχών. Mm -hmm. Δεν υπάρχουν πια τραπεζίτε με την έννοια που λέγαμε ότι ο, ο, ο ΤΑ δεν έχει τράπεζα δική του. Αυτοί οι άνθρωποι είναι διοικητικά στελέχη τραπεζών. Mm -hmm είναι, CEO, διευθύνονται σύμβουλοι τραπεζών. Αυτό είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι, οι, εμείς συνηθίζουμε να τους λέμε κακώς με στο λαϊκισμό μας τραπεζίτες. Δεν είναι καθόλου τραπεζίτες, ναι, ναι. είναι διοικητές, διοικούν <laughs> μια τραπεζά. Ανώτατα <τράπεζα>. στελέχη. Ανώτατα <laughs> στελέχη <laughs> τραπεζών. Δεύτερο από εκεί, μπαίνουμε κι εμείς οι 15. Ναι, ναι. Οι 15, εμ, νομίζω ο Παπακλημίτσος έγραψε ότι είναι κολάζ... Μακελιού δεν το ξέρω, α πάνε τα Θέλω να πω, ότι δηλαδή, παίρνει ένα τέτοιο κολλάζ, αλλά κυρίω ο Πολάκη κατεβάζει πλατφόρμα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Η πλατφόρμα ε, Πολάκη. Η πλατφόρμα Πολάκη διότι λέει πολλά μέσα εκεί. Δηλαδή λέει πρώτα απ' όλα να πετάξουμε τον πιτσιλή, αυτή η μανία. Να πετάξουμε τον, τον πιτσιλή Να τον πετάξουμε όπω όπως τον διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδο, τον Γιάννη Τουρναρά. Γιάννη έλεγε ο Σύριζα είναι συνόλο και ο Νίκο Παπά να τον πετάξουμε από τι την ίδια ώρα ο. Εννοείται ο κ. Τσίπρα πήγε και το συνάντησε με χαμόγελα. Ναι, ναι, το τώρα, τώρα εκεί, ναι. εκεί θα το καταλήξουμε. Εκεί καταλήγουν όλα. Στο, ναι, ναι. Τι γίνονται όλα αυτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, είπε λοιπόν να πάρουμε την ΑΔΑΕ πίσω. Ναι. Τη, τη, η φορολογία να ξαναγυρίσει στο Υπουργείο Οικονομικών δηλαδή να ξαναγυρίσει στη Λαμογιά. Ναι. Δηλαδή να ξαναγυρίσει στο, στο Υπουργείο Οικονομικών όπου πήγαινε αλαμπρατσέτα ο επιχειρηματία με τον φίλο του τον βουλευτή. Πήγαιναν στον φίλο υπουργό και, και δηλαδή, λέγανε δηλαδή. ρε Τώρα είναι τόσο φόρο αυτόν εδώ. Δεν. Ενώ με την ΑΔΑ. Το πρώτο πράγμα που ζήτησαν οι, οι Τροικανοί όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Να φύγουν, είπαν... Να φύγουν από τον Υπουργό και του κολλητού. και να και γίνει να η ενιαία, πάνε... αρχή εσόδων, ενιαία αρχή εσόδων. Ενιαία αρχή. Και τότε Μάλιστα. θυμόμαστε πόσο αντίδραση υπήρχε αν θα μπει ο χάριστη, ο χάρι δεν θα μπει κτλ. Τι Είχα έγινε μετά διδάσει... με την κυρία Σαβαίδου, Πώ στόχευσαν την κυρία Σαβαίδου η, οποία... η οποία δικαιώθηκε προ... πρότινο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Mm. Λοιπόν, ούτε μία συγγνώμη δεν είχε ακουστεί για αυτά. Mm. Λοιπόν, και τώρα, τώρα του ενοχλεί ο Πιτσιλής Ο οποίος Πιτσιλής είναι ο γραμματέα τη ΣΑΔΑΕ, ο επικεφαλή των οποίων μπήκε από την προηγούμενη περίοδο. Mm. Δεν τον άλλαξε γιατί δεν μπορεί να τον αλλάξει Σωστά. καμία κυβέρνηση. Έχουν πενταετή θητεία αυτοί, αν δεν κάνω λάθο, αυτοί mm. οι άνθρωποι. Mm. Δεν μπορεί να έρχεται κάθε κυβέρνηση και να λέει βάρο το δικό μου και mm. πετάω τον προηγούμενο Δεν υπάρχουν αυτά. Ελπίζουμε. Και κάνει και σοβαρή δουλειά. Και δεν και, έχει Προφανώ κρίνεται, Έτσι. αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι πια Έτσι. θέμα ενό η... κομματικού η... κράτου που θα πετάει το και θα αλλάζει. να κοιτάξουμε τον Πιτσίλη, δεν είναι προσωπικό. Δεν, δεν, δεν είναι ότι έχει κάτι ο κύριος, ε, Πολάκης το κύριο Πολάκης. Η Δημοκρατία το λέει ήδη, θα πάει στον Παπά μετά. Δεν. Εννοεί. Εννοεί. Είναι προφανέ αυτό. Αλλά α αφήσουμε την Δημοκρατία να τα κάνει. Είναι Δημοκρατία αυτά. Εγώ θέλω απλώ να δούμε λίγο το περίγραμμα, τι έχουμε μπροστά μα. Ξαναπάμε λοιπόν, ε, ξαναγυρίζω σε αυτό το κολλάζ του, mm. της ανάρτησης του Πολάκη, όπου επαναλαμβάνω ότι είναι πλατφόρμα κόμματο. Mm. είναι μια αντίληψη. Mm -hmm. Αντίληψη η οποία απηχεί σε κάποιους συμπολίτε μας, συμπατριώτες μας. Mm -hmm. Περίπου τα ίδια λέει και η Κασίντια Δηλαδή και η πλευρά αυτή τα ίδια λένε. Mm -hmm. Μιλούν για ένα σύστημα, το οποίο, στο οποίο σύστημα απεργάζεται τα πάντα εναντίον του λαού. Mm -hmm. Του λαουτζίκου που έλεγε ο αυριανισμός. Τώρα τον, τον έχουμε σήμερα ε, ε, ενώ ποιόν μας, με βάση αυτά που βλέπουμε από τον κύριο Πολάκη και αυτούς που εκφράζονται μέσω του κύριου Πολάκη. Τι άλλο λέει, λέει για να κάνουμε α, τους αρμούς εξουσίας, να κάνουμε μια σχολή δικαστών, να βγάζουμε τους δικούς μας δικαστές. Mm -hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα του. Πώς θα ελεγχθεί, πώς, την, όταν θα πάρουν την εξουσία, να, έχουν, να ελέγχουν όλε τις πλευρές εξουσίας. Δεν υπάρχει, να υπάρχει η ανεξαρτησία που λέμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, της, ε, ε, τον, εκ, η, η ανεξαρτησία των εξουσιών και ο διαχωρισμός των εξουσιών που είναι και οι, οι πυλώνες του πολιτεύματός μας. Λοιπόν, βλέπεις ότι φτιάχνεται μία κατάσταση λοιπόν εδώ. Τώρα, αυτή η επιτρουσία στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν βλέπω να έχει καταδικάσει τις προγραφές των δικαστών. Δεν έχω άκουσα κάτι που να λέει ότι των αυτό... Συναδέλφων. Πε του και του δημοσιογράφου, αλλά επίση θα τα βάλω ένα-ένα. Δεν είδα κανέναν από τους ευρωβουλευτά του ΣΥΡΙΖΑ ναι. που αγωνιούν για την 108η θέση δίθεν τη Ελλάδο στην κατάταξη τη ελευθερία του τύπου. Ναι, ναι. Πού είναι όλα αυτά τα λεβεντόπουλα. Πού είναι ο Στέλιος ο Κουλόγλου, Ε. Πού είναι ο, ο κύριος... Αρβανίτη, ο... Ο Αρβανίτης. Ναι, πού, ναι. είναι, πού είναι, πώς να πω, Παπαδημούλη. Πού είναι όλοι αυτοί. Που οι οποίοι ήταν όλη την ώρα, ήταν μέσα στην αγωνία αν η Ελλάδα καταπίπτει σε ελευθερία του τύπου. Αν δεν είναι οι 15 προγραφέ με τι φωτογραφίε θέση για να πάει η Ελλάδα στα Τάρταρα αυτού του καταλόγου. Άρα, τι άλλο είναι. Τι άλλο θα μπορούσε Άρα, να είναι. Αλλά ας... δεν είδα και κανέναν άλλο Εδώ... να εκφράζεται από αυτού. Με... Είδα την ΕΣΥΑ η οποία είχε μια αντίδραση έτσι, αυτό δεν ξέρω, ίσως, ίσως στο άκουσμα ότι κινείται η διαδικασία εναντίον Πολάκη επιτάχυνε και την έκδοση της απόφασης της ανακοίνωσε εσύ Mm. Την να πω, αλλά mm. πάσε τόσο δεν και στα ζήτουμενά μου mm. τα... τα εδώ, στα πρωτεύοντα. Εδώ πιστεύει mm. ότι αυτό το διαζύγιο, γιατί αργά το βράδυ ήρθε μια ανακοίνωση από το ΣΥΖΑ, επίσημη πια, που παραπέμπει τον Πολάκη, τον κύριο Πολάκη, στην Επιτροπή Δεοντολογία. Mm. το, yeah. το ερώτημα τη οριστική διαγραφή. Γιατί, γιατί ο Πολάκη του είπα, θα δώσουμε ραντεβού στην Πολιτική Γραμματεία πολιτική και την Επιτροπή. Έχω εκλεγεί με πολλέ με πολλές ψήφου, λέει ο Πολάκη. Και εκεί θα δούμε ποιο έχει δίκιο και ποιο όχι. Άρα το γάντι είναι απευθεία στον κύριο Τσίπρα. Και προφανώ ο κύριο Τσίπρα, μετά από αυτή την ανάρτηση, είπε να τελειώνουμε, διότι εγώ θα πάω έτσι μέχρι τι κάλπε. Αν συνεχίσει η υπόθεση αυτή. Είναι εύκολο το διαζύγιο αυτό. Δεν το βλέπω για αλλά Αυτό περιμένω το δω. Δεν θέλω να κάνω το μάντι, δεν είμαι μάντι. Ε, προσπαθώ να δώσω μια εξήγηση ότι ότι αυτή δηλαδή εδώ έχουμε την πορεία προς την κεντροαριστερά θα ζυγιστεί. η πορεία προς την κεντροαριστερά mm. με τις οποίες απώλειες οποίες ενδεχόμενες απώλειες από την θα ζυγίσουν. αν αν δεν είναι υποψήφιος ο mm. Πολάκης. Mm δημιουργεί κάποιο θέμα στην, ε, πιθα, στην, ε, στο εκλογικό αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση πάντα με την πορεία τι προς πόσο την κέντρο αριστερά. Τι ποσοστό του 28%-29% απηχεί, θέλεις... απηχεί αυτές απόψεις. τις απόψεις. Απηχεί ακριβώς. Ασπάζεται δεν, το ξέρω, του ξέρω, δεν του είναι. Αυτά τι τα βρούν οι Τον των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι ο Πολάκης είναι η ψυχή της παράταξης η ψυχή του κόμματο, ότι ο Πολάκη κάνει τη δύσκολη και βαριά δουλειά ότι ο Πολάκης βάζει τα στήθια του μπροστά και αντιμάχεται το, το σύστημα ε, και γι' αυτό τον χτυπάνε και γι' αυτό τον κάνει το πρόεδρο όλο αυτό το διάστημα, γιατί θεωρούσε ότι ο Πολάκης είναι ένα. Ε, Ακούραστο στρατιώτη. Ναι, ένα αψή Εδώ... που δεν καταδικάστηκε ποτέ. Ο Πολάκη ο Σίμαρη ήταν ένα, είναι ένα ο άνθρωπο. Είναι ένα αψή που όμω δεν καταδικάστηκε ποτέ για αυτά που δήλωνε. Απλώ ενόχλησε την περασμένη εβδομάδα με την περίπτωση Χερετάκη, το πιθανότερο είναι, το πιθανότερο, μια, μια ερμηνεία, είναι ότι ο, ο Παύλος Πολάκης παίρνει θέση ε, εν ώψη της ήττας που έρχεται. Mm -hmm. Μη, ένα, ένα, από αυτά τα... Ε, δηλαδή που βάζει κάτω, κανείς να σκεφτεί και να πει τι μπορεί να συμβεί. Είναι να, πάρει, να παίρνει από τώρα θέση και να σου πει, Παι, παιδιά, εγώ εδώ είμαι, Αυτέ είναι οι θέσει, αυτή είναι η πλατφόρμα, επαναλαμβάνω. Αυτά που έγραψε χθε είναι πλατφόρμα. Δηλαδή το να βάλουμε υποέλεγχο Μία από τις τέσσερις συστημ... συστημικές τράπεζες είναι ένα πάγιο θέμα, διότι έως πρώτην ως έλεγαν, και δε... το λένε ακόμη, ότι έχουμε αυτές τις συστημικές τράπεζες, αλλά χρειαζόμαστε κι άλλη μία τράπεζα, πάλι στη λογική αυτή που λέγαμε προηγουμένω, να πηγαίνει η αλαμπρατσέτα ο, ο... Η... επιχειρηματία με τον βουλευτή του σε αυτήν την τράπεζα, για να πούνε ένα παιδί μου να κανονίσουμε να, να πάρει δάνειο. Έτσι δούλεψε η οικονομία μας, για πολλές δεκαετίες θέλω να θυμίσω, για ανθρώπους οι οποίοι πιθανώς δεν τα ξέρουν ε, ή ξέρω εγώ τα άκουσαν κάπως. Έτσι δούλεψε η οικονομία μας για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα για το γεγονός διότι η πόρτα του ο βουλευτής άνοιγε την πόρτα της εφορίας και άνοιγε... Προηγου, η εφορία ήταν το ένα, ένα στάδιο. Προηγουμένω άνοιγε την πόρτα των, της τράπεζας Μάλιστα. προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η επιχειρηματίας να κάνει, επαναλαμβάνω, όχι με κάποιο business plan mm -hmm. Αλλά επειδή ακριβώς είναι κολλητός δικός μας του κόμματος και άρα του βουλευτή και μπορεί να πάρει τη χρηματοδότηση από την ελεγχόμενη, από το κράτος τράπεζα. Αυτό, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το έχουμε τελειώσει. Και, και καλό ήταν να μην χρεοκοπήσουμε για να το, για να το τελειώσουμε. Δυστυχώς Τώρα. χρεοκοπήσαμε, φάγαμε τρία μνημόνια στην κεφάλαια για να καταλήξουμε κάπου. Τώρα.